Αποταμιευτικός λογαριασμός πράσινο από την Τράπεζα Κύπρου. Τα άπαντα της αποταμίευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις οικονομικές ειδήσεις από τη financialmirror.tv. Διπλάσια του προβλεπόμενου ήταν η κάμψη στις λιανικές πωλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο, καθώς η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης εξανάγκασε τους Αμερικανούς να περιστήλουν τις δαπάνες τους. Ειδικότερα το Δεκέμβριο καταγράφηκε κάμψη των λιανικών πωλήσεων κατά 2,7% σε ένα αρνητικό σερί 6 μηνών, που είναι και το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί ποτέ. Ειδικότερα, οι πωλήσεις εξαιρουμένων των οχημάτων υποχώρησαν κατά 3,1% στη μεγαλύτερη πτώση από το 1992. Από την άλλη, αύξηση 63,5% κοντά στο 1 εκατομμύριο σημείωσαν οι κατασχέσεις το 2008 σε σχέση με το 2007. Νέες πίεσεις δέχθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank για ζημιές 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο. Ο τραπεζικός κλάδος έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πιέσεων από την αρχή της συνεδρίασης, με τους επενδυτές να εκφράζουν την ανησυχία τους πως οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα χρειαστούν νέες ρευστότητες. Η μετοχή της Deutsche Bank υποχώρησε κατά 7% στην αγορά της Φραγκφούρτης. Μάλιστα, εκτιμά ότι το 2008 έκλεισε αρνητικά με τις ζημιές να φτάνουν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε χαμηλό 7 ετών υποχώρησε η μετοχή της HSBC στον απόϊχο της ανακοίνωσης των εκτιμήσεων της Morgan Stanley, σύμφωνα με τις οποίες ο Βρετανικός Τραπεζικός Όμιλος έχει ανάγκη από επιπλέον κεφάλαια της τάξης των 20 με 30 δισεκατομμύριων δολαρίων, ενώ θα πρέπει να μειώσει το μέρισμα που θα διανύμει στο μισό. Κάμψη μέχρι και 6% πραγματοποίησε η Barclays, η οποία χθες ανακοίνωσε πως σκοπεύει να προβεί σε μειώσεις προσωπικού στους τομείς επενδυτικής τραπεζικής αλλά και στο management. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των απολύσεων σε 2.100. Σε μείωση των τιμών στόχων αλλά και των προβλέψεων για τα κέρδη του 2009 των Credit Suisse, UBS και Deutsche Bank, προχώρησε η JP Morgan σε σημερινή της έκθεση. Ο διεθνής οίκος μειώνει την τιμή στόχου για την Credit Suisse στα 46 ευρώ από 56 προηγουμένως και τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2009 σε 1,40 ευρώ αναμετοχή από 5 ευρώ. Για την UBS θέτει τιμή στόχο τα 20 ευρώ από 28 και τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2009 σε 0,90 ευρώ αναμετοχή από 2,5 ευρώ αναμετοχή προηγουμένως. Για την Deutsche Bank μειώνει την τιμή στόχου στα 35 ευρώ από 51 ευρώ προηγουμένως, ενώ παράλληλα μειώνει πολύ τον πύχη για τα κέρδη στο σύνολο της χρήσης στα 2,80 ευρώ αναμετοχή από 7,15 ευρώ προηγουμένως. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 ετών υποχώρησε το ρούβλι έναντι του δολαρίου αλλά και έναντι του ευρώ μετά τη νέα υποτίμηση του νομίσματος στην οποία προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Πρόκειται για την τρίτη υποτίμηση που σημειώνεται σε διάστημα 4 ημερών. Το ρούβλι υποχώρησε στα 31,70 έναντι του δολαρίου, στα χαμηλότερα επίπεδα από το Φεβρουάριο του 2003. Συνολικά το ρούβλι έχει χάσει το 26% της αξίας του έναντι του δολαρίου από τον Αύγουστο. Το ρωσικό νόμισμα υποχώρησε κατά 2% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 41,70. Ανωδικά κινήθηκαν για δεύτερη μέρα οι πετρελαϊκές τιμές, καθώς οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ προχωρούν σε υλοποίηση της δέσμευσής τους για μείωση της παραγωγής προς στήριξη των τιμών, ενώ το πετρελαϊκό καρτέλ δεν αποκλείει και νέα μείωση της παραγωγής του κατά την επόμενη συνεδρίαση το Μάρτιο. Ήδη η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει από χθες πως είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μείωση της παραγωγής, ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ γνωστοποίησε πως το καρτέλ αναμένεται να αποφασίσει νέα μείωση κατά την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση τον ερχόμενο Μάρτιο. Στις 4 ώρα Κύπρου η τιμή του αργού ενισχύθηκε στα 38,40 δολάρια το βαρέλι. Κάμψη της τάξης του 1,6% σημείωσε τον Νοέμβριο η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Σε αιτήσια βάση, η πτώση έφτασε το 7,7%. Η Eurostat προχώρησε σε αρνητική αναθεώρηση τα στοιχεία του Οκτωβρίου σε μηνιαία πτώση 1,6% από πτώση 1,2% που είχε αρχικά ανακοινώσει. Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης εμφάνισε το 2008 η γερμανική οικονομία,
καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση προκάλεσε μείωση των εξαγωγών και των καταναλωτικών δαπανών, οδηγώντας τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία σε ύφεση στο δεύτερο μισό του έτους. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 1,3% το 2008 από 2,5% το 2007. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.